Εμένα ναι. Πάντως η εμφάνιση που με ξάφνιασε, γιατί δεν περίμενα ότι θα είναι αρκετά έτσι, αξιοπρεπής και καλή, και ήτανε. Ήταν της Marilyn Monroe. Εγώ αυτό το περίμενα, δεν περίμενα ότι θα είμαστε στην Κυπωτό. Ήξερες πόσο φοβόμουν. Το ήξερα. Έχουμε κάνει δύο εμφανίσεις με τον Γιώργο, νομίζω και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλές. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Ναι, η δεύτερη νομίζω ήταν ακόμη καλύτερη και φάνηκε και από τη βαθμολογία. Εντάξει, το φίλε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα άγχος, ξεχάσαμε και κάποια λόγια. Εντάξει. Α, το γλύκα-γλύκα, εγώ θεωρώ που πιστεύαμε ότι δεν βγήκε καλό, ότι λέω «Α, οκ, ναι, okay, τελικά». Αυτό. Mm. Ναι, νομίζω και εγώ το γλυκά-γλυκά. Δεν έχω αστοχήσει πολύ σε εκτίμηση εγώ γενικά με στιγμής. Δηλαδή, ότι ένιωθα λίγο περίπου, το είδα και μετά λίγο περίπου. Ότι το νιώθα έτσι πολύ δυνατό και μου άρεσε, ίσχυε. Εγώ νομίζω ότι απλά υπήρχαν τραγούδια τα οποία μας αρέσαν πάρα πολύ και επειδή μας αρέσαν τα νιώθαμε. Σε όλες μου τις εμφανίσεις μου άρεσε πάρα πολύ. Εμφανισιακά λες, έτσι, ναι, και εμένα μου άρεσαν. Όχι εμφανισιακά και τραγουδιστικά. Τραγουδιστικά... Σε όλες τις εμφανίσεις. Ίσως αυτή που κάναμε, αυτό που είπαμε σήμερα, μπορεί να αναθεωρήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί νομίζω στο πιστεύω. Αμερικάνο και αναθεωρήσαμε τη βαθμολογία που μας βάλανε. Έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Έχουμε αναθεωρήσει ως προς το καλύτερο, όχι ως το χειρότερο. Το πιο χάλια νομίζω είναι το Σάντρα. Χάλια το Σάντρα. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά νομίζω ήμασταν κλειδωμένοι από την καραντίνα ακόμα. Καραντίνα θέλαμε. Και λίγο χοντρούλιδες. Και το πιο ωραίο δεν ξέρω, μας άρεσαν όλα τα άλλα. Εκτός τον Παλαμό. Εμένα μου άρεσε πολύ το Blue Jeans. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ ωραίοι εκεί. Όμορφοι, ε. Πολύ όμορφοι ήμασταν, ναι.